προβλέπεται να μην υπάρχει το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης όρων και σύμβασης χωρίς σοβαρό και προβλεπόμενο σε αυτή λόγο από τον προμηθευτή, γιατί αλλιώς είναι καταχρηστική. Η δεύτερη όμως, που δεν έχει καν ενσωματωθεί, παραβιάζει αυτή τη στιγμή παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, γιατί δεν έχει μεταφέρει αυτή την οδηγία στο εθνικό μας δίκαιο και αφορά τη ρήτρα διαφάνειας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, τι λέει εδώ για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Μιλάμε για ουσιαστική διαφάνεια. Οι αυξήσεις που έγιναν μετακυλήθηκαν στους καταναλωτές μέσω των ρητρών αναπροσαρμογής. Αυτό λοιπόν είναι με μικρή γραμματοσειρά, στο πιστόφυλλο των λογαριασμών. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό στο καταναλωτικό κοινό. Και γι' αυτό η οδηγία αυτή, όπως και η προηγούμενη της ΕΟΚ, ξεκάθαρα ορίζει ότι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των αρχών ουσιαστικής διαφάνειας και της έγκυρης ενημέρωσης. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δίνει το δικαίωμα αυτή η συγκεκριμένη οδηγία στην κυβέρνηση να προστατεύσει τον καταναλωτή. Όχι ότι δεν μπορεί να το κάνει και τώρα η κυβέρνηση, άσχετα εάν η οδηγία αυτή δεν έχει ενσωματωθεί. Γι' αυτό και επειδή έχουν εξειδικευτεί όλα αυτά από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σηκωθεί και όλος ο νομικός κόσμος, οι δικηγορικοί σύλλογοι και μιλούν για μια βίαιη και καταχρηστική ρήτρα αναπροσαρμογής. Θέλω να σας πω ότι αυτή η οδηγία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη κατά παρέκκληση να παρεμβαίνουν και να προβαίνουν σε δημόσιες παρεμβάσεις για να προστατεύσουν τον καταναλωτή και να από τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας σε ενεργειακά φτωχούς και ευάλωτους πολίτες. Και αυτή ειδικά την περίοδο της κρίσης, όπως καταλαβαίνετε, θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να έχει προστατεύσει τους Έλληνες καταναλωτές από αυτές τις υπέρογγες χρεώσεις, έτσι όπως έχει κάνει η Πορτογαλία και η Ισπανία. Πράγμα το οποίο εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το ζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση περίμενε ευρωπαϊκά μέτρα. Τώρα που βλέπει ότι δεν έρχονται ευρωπαϊκά μέτρα, έμαθα ότι θα γίνει μια εξαγγελία για κάποια μέτρα τα οποία θα πάρθουν. Όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κύριε Κουντουρά, για να μπορούμε να διεκδικούμε ευρωπαϊκά μέτρα, θα πρέπει πρώτα να εφαρμόσουμε και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όταν αγνοούμε το ευρωπαϊκό δίκαιο που προστατεύει και ρυθμίζει την αγορά. Έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν γίνονται πιστικά. Πάω στον Κώστα το Μαυρίδη, τον συνάδελφο, να θέσουν τα ερωτήματά του οι συνάδελφοι. Κώστα. Ναι, νομίζω ότι καλώς θέτεται το θέμα, κύριε Κουντουρά. Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο πιθανότητες έχουμε αυτό η όποια απόφαση της Κομισιόν να επιβληθεί στην ελληνική κυβέρνηση και τελικά να γίνει πράξη αυτό που διεκδικείται. Κοιτάξτε, εμείς αναδεικνύουμε το θέμα. Εγώ θα ήθελα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου η ελληνική κυβέρνηση να νιώσει την αγωνία των πολιτών. Αυτή η βίαιη αναπροσαρμογή που έχει φέρει τα πάνω κάτω και είμαστε η πιο ακριβή χώρα σε ενέργεια, αυτό που περιμένουμε είναι να πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη ζητήσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τώρα η κυβέρνηση θα πρέπει να έρθει αναγκαστικά στις θέσεις μας. Δηλαδή, τι έχουμε ζητήσει? Πλαφόν στη χονδρική για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας ώστε η οριακή τιμή συστήματος να μην είναι η ακριβότερη προσφορά. Παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας ώστε να σταματήσει αυτό το ληστρικό φαινόμενο που είναι 100% της τιμής της κιλοβατόρας να καθορίζεται από το χρηματιστήριο. Και αν θέλετε μπορώ να σας το εξηγήσω αυτό, γιατί σε άλλες χώρες υπάρχει μεν το χρηματιστήριο, αλλά υπάρχει και η προθεσμιακή αγορά και υπάρχουν και τα διμερή συμβόλαια. Αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Για να το καταλάβει ο κόσμος, στη Γερμανία, παράδειγμα, περνάει από το χρηματιστήριο ενέργειας το 20% της ενέργειας και το 80% δεν περνάει από εκεί. Ακριβώς. Να δώσω και το λόγο και στη Δήμητρα τη Μακρή και να ολοκληρώσουμε, επειδή και εσείς έχετε πίεση χρόνου. Μισό λεπτό. Και πρέπει να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας, αυτό που περιμένουμε από τη ΡΑΕ δηλαδή εδώ και 45 μέρες, και επίσης αναδρομική ισχύ των μέτρων ανακούφισης των καταναλωτών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ξέρετε, εάν η ερώτησή μας που είναι στην Επιτροπή
η Επιτροπή αποφασίσει ότι όντως υπάρχει αδιαφάνεια, σκροκέρδη κλπ, θα έρθουν κυρώσεις και πρόστιμα. Γιατί επειδή δεν έχει ενσωματώσει η Ελλάδα και την οδηγία του 19, ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει, πώς να το πω, διαδικασία. Τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Εμείς πριν από λίγη ώρα την Βουλή κατατέσαμε τροπολογία σε εκκρεμές σχέδιο νόμου σε σχέση με την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων, της δραματικής κατάστασης, δεν είναι πιο ακριβής, στην ενέργεια όσον αφορά στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, στην οικονομία και την κοινωνία μας συνολικά, η οποία μαστίζεται από μια πρωτοφανών διαστάσεων ενεργειακή κρίση και κρίση ακρίβειας. Εδώ και πολλούς μήνες, θυμίζω, έχουμε προτείνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων τόσο βραχυπρόθεσμης άμεσης ανακούφισης της κοινωνίας μας και της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και μακροπρόθεσμα όσον αφορά στον γενικό ενεργειακό μας σχεδιασμό. Θυμίζω ότι πριν από μερικές μόλις εβδομάδες στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία, κάναμε και αφιερωμένο ειδικά στην ενέργεια περιφερειακό συνέδριο, τα αποτελέσματα του οποίου τα επεξεργαζόμαστε και καταγράφουμε μια συνολική ενεργειακή πολιτική για την επόμενη δεκαετία στη χώρα μας. Στα βραχυπρόθεσμα όμως, αυτά που καίνε και αυτά που επήγουν, αποφασίσαμε συνολικά ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα να καταθέσουμε τροπολογία με την οποία προτείνουμε και ζητούμε εδώ και τώρα, αύριο το πρωί, να γίνει πράξη αυτό το οποίο επί πολλές εβδομάδες, μήνες έχουμε βάλει στο τραπέζι. Και δεν το έχουμε βάλει μόνο εμείς, το έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντάς το στα κράτη-μέλη. Δηλαδή τι, το πλαφόν στη λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλω ευθέως να ρωτήσω το 270.000 πολίτες στην εκλογή του Προέδρου. Είναι ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός που φαντάζομαι ότι δεν στοχεύεται σε αυτόν. Ποιος θα είναι ο ιδανικός αριθμός σε σχέση με τη συμμετοχή στις σοκομματικές διεργασίες? Ναι, 270.000 ήταν τα μέλη και οι φίλοι του κινήματος αλλαγής. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ότι στις εκλογές της 8ης Μαΐου, την Κυριακή, σε μερικές μόλις μέρες, συμμετέχουν μόνο τα μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου και ανάδειξη τοπικών περιφερειακών οργάνων, συνέδρων και φυσικά το ερώτημα, το οποίο και δημοσιογραφικά έτσι έχει εκτεθεί περισσότερο από τα άλλα, το ερώτημα σε σχέση με το όνομα του κόμματός μας, του συνασπισμού κομμάτων που είναι το Κίνημα Αλλαγής σήμερα. Εμείς θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή θα δώσει ένα μήνυμα ενδυνάμωσης του κινήματος πέραν των δημοσκοπήσεων, γιατί εμείς δουλεύουμε και βλέπουμε πέραν τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, άλλωστε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, υπό την δημοσιογραφική σας ιδιότητα, έχουν πολλές φορές διαψευστεί τα τελευταία χρόνια σε πολλά ερωτήματα. Εμείς βλέπουμε λοιπόν πέρα από τις δημοσκοπήσεις και δουλεύουμε στην κοινωνία καθημερινά με προτάσεις, με επαφή με τους φορείς, με τους πολίτες παντού σε όλη τη χώρα και στη Μακεδονία, αλλά σε όλη την περιφέρεια και στα μεγάλα αστικά κέντρα, παντού κυριολεκτικά, μέσα από τις δράσεις που έχουμε κάνει. Θεωρούμε λοιπόν ότι μια πολύ μεγάλη συμμετοχή θα εδραιώσει το κίνημα αλλαγής στην κοινή γνώμη ως μια δύναμη αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών. Είναι μία πρόβα generale προφανώς για το συνέδριό μας, το οποίο θα γίνει 20, 21 και 22 Μαΐου. Είναι για μας εμβληματικό το συνέδριο, δεν θα είναι μία απλή οργανωτική στάση, θα είναι ένα πολιτικό γεγονός, θα επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά μας, το όνομά μας, την πηξίδα μας, που θέλουμε να πάμε όχι μόνο την παράταξη αλλά και τη χώρα. Τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατική πολιτική και πώς εμείς θέλουμε από τις πρώτες κιόλας εκλογές,
από την απλή αναλογική, όπως λέγεται ευρύτερα, να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο την επόμενη κιόλας, την πρώτη Δευτέρα, μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών, εγγυόμενη την αλλαγή πολιτικής υπέρ της αξιοπρέπειας και της ελπίδας των πολλών, των πολιτών μας. Άρα, από τον αέρα της εκπομπής και με αφορμή και το ερώτημα του κ. Μαυρίδη και από τον αέρα της εκπομπής σας, απευθύνω ευρύ κάλεσμα σε όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες, ακόμα και σε εκείνους που δεν συμμετείχαν στις εκλογές του Δεκεμβρίου, μπορούν την Κυριακή, εγγραφόμενοι στο Μητρό Μελών του Κινήματος Αλλαγής, να συμμετέχουν σε αυτήν τη νέα δημοκρατική διαδικασία. Πολλές, μία ακόμη σε πάρα πολλές, πρέπει να πω, που το Κίνημα Αλλαγής από την ίδρυσή του έως και σήμερα, το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, έχει διεξάγει σε όλη τη χώρα. Με δημοκρατικό, διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο αναδεικνύουμε τα όργανά μας, τους συνέδρους μας και το όνομά μας. Θα συμβάλλετε στο να μην υπάρξει, να μην υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές, αν διασφαλιστούν οι δυνάμεις, οι προγραμματικές συγκλήσεις? Θα συμβάλλετε προς αυτή την κατεύθυνση? Και επιπρόσθετα εμένετε στην ένσταση του Προέδρου σας ότι η όποια συνεργασία δεν θα περιλάβει πρόσωπα όπως Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας στην Πρωθυπουργία? Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σαφές αυτό που λέμε. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η δημοσκοπική και κοινωνική πολιτική άνοδος του Κινήματος Αλλαγής δεν είναι ένα θαύμα της πολιτικής, ακουμπά πάνω στις ρεαλιστικές προτάσεις και το μεταρρυθμιστικό λόγο των εφαρμόσιμων, τον οποίο εμείς με αξιοπιστία και ειλικρίνεια θέλουμε να προτείνουμε, και ακουμπά και σε μια κοινωνική αλλαγή για αλλαγή πολιτικής απέναντι σε δύο κυβερνήσεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ τότε, όσο και της Νέας Δημοκρατίας αυτοδύναμα σήμερα, που δυστυχώς για τη χώρα μας και το λαό μας, επαναλαμβάνω, αποδείχθηκαν πολιτικά και τεχνοκρατικά ανεπαρκείς. Είναι δύο κυβερνήσεις που αντί να λύσουν προβλήματα, τα συσσόρευσαν. Βλέπουν λοιπόν στο Κίνημα Αλλαγής, στο ΠΑΣΟΚ, ξανά την ελπίδα για την επίλυση των ζητημάτων, την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων, για την αλλαγή των συσχετισμών. Και αυτή η αλλαγή σίγουρα δεν μπορεί να σηματοδοτηθεί με την επανάληψη των ίδιων προσώπων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, είπε κάτι καθαρό, ότι όταν ψηφίσεις το Κίνημα Αλλαγής, δεν θα δεις ως έκπληξη, δεν θα βρεις ως έκπληξη πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη ή πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Ψήφος στο Κίνημα Αλλαγής σημαίνει αλλαγή και στα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις τύχες αυτής της χώρας. Αλλαγή στα πρόσωπα των πρωθυπουργών που απέτυχαν.
Όμως, ας δούμε τι θα φέρουν και ας δούμε ποια θα είναι η λογική των μέτρων. Το ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν μέτρα, το λέμε εδώ και 9 μήνες. Δεν το λέμε χθες. Δεν τα βγάζουν πέρα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν μπορεί ένας συνταξιούχος που παίρνει σύνταξη 400 ευρώ να έρχεται ο λογαριασμός 600. Δεν μπορεί ένας μισθωτός με 1.200 ευρώ και δύο παιδιά να πληρώνει λογαριασμούς 800 και 1.000 ευρώ. Το κρίσιμο θέμα όμως, κύριε Στρόιτερ, είναι αν αυτά τα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση θα ποτίσουν νέα λεφτόδεντρα, άρα θα πληρώσουν ξανά οι φορολογούμενοι, θα αυξηθεί το έλλειμμα της χώρας και θα πληρώσουν ξανά οι φορολογούμενοι, ή θα κόψει τα κλεφτόδεντρα που λέω εγώ. Δηλαδή θα μειώσει την έσχροκέρδεια, τα υπερκέρδη, τα ουρανοκατέβατα κέρδη, της ΔΕΗ και των άλλων ιδιωτών παρόχων. Διότι αυτό το οποίο εμείς έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι να κάνει το δεύτερο. Δηλαδή να μειώσει αυτή την έσχροκέρδεια. Και εμείς θεωρούμε ότι εάν υπάρξει ένας συνδυασμός αυτού που επιχειρεί η κυβέρνηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας μετά από μάχη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που δεν έδωσε ποτέ ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή να απεμπλέξει την τιμή της κιλοβατόρας ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου βάζοντας είτε και ένα πλαφόν στη χονδρική τιμή του ρεύματος αλλά ταυτόχρονα και ένα κόφτη στα κέρδη των παραγωγών, της ΔΕΗ και των άλλων παραγωγών. Διότι με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς που δεν έχουν διαψευστεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία θα έπρεπε να κάνει καλύτερα τη δουλειά της, όχι να είναι σαν τροχονόμος 9 μήνες τώρα, έχουμε βρει ότι υπάρχουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο υπερβολικά κέρδη. Κύριε Πρόεδρε, είχατε μια συνάντηση με τα στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αν δεν κάνω λάθος. Σας επιβεβαίωσαν αυτόν τον αριθμό, σας τον διέψευσαν, σας έδωσαν μια άλλη εικόνα, σας είπαν ότι αυτή είναι η εικόνα. Απέφυγαν να μιλήσουν για αριθμούς. Κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι έξω από κάθε λογική. 9 μήνες τώρα να μην τολμούν να μιλήσουν με στοιχεία και αριθμούς, ενώ θα έπρεπε μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα θα έπρεπε να δίνουν στοιχεία. Όμως παραδεχτήκανε 2-3 σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχουν, ναι, ουρανοκατέβατα κέρδη, άλλωστε το λέει και η Κομισιόν, ότι υπάρχουν υπερκέρδη, δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει, θα προσδιορίσουν. Αυτό εις ό,τι αφορά τη χοντρική τιμή. Και από εκεί και πέρα, στη λιανική τιμή, μας είπαν ότι οι επιχειρήσεις αυτές, η ΔΕΗ δίνει κάποιες επιστροφές, είναι η αλήθεια, ότι οι άλλοι ιδιώτες πάροχοι έχουν και κάποια χασούρα στη λιανική, αλλά εδώ πρέπει να δούμε τον μηχανισμό που παράγει αυτές τις πάρα πολύ υψηλές τιμές και που παράγει υπερκέρδη και στην πηγή, όχι εκ των υστέρων να έρθεις, γιατί εκεί είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Μιλάει και ο Πρωθυπουργός για φορολόγηση 90%. Σε μια εταιρεία όμως μεγάλη, η οποία έχει ισολογισμούς, η οποία μπορεί να κάνει αποσβέσεις, δεν είναι ακριβώς εύκολο να βρεις το ακριβές ποσό το οποίο έχει εισπράξει ως υπερκέρδος. Άρα στην πηγή πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν. Το να δώσεις μετά χρήματα από την τσέπη των φορολογούμενων είναι σαν να δίνεις λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου με άλλον τρόπο. Με το λογαριασμό ρεύματος. Σχεδόν μια μισή φορά επάνω. Δηλαδή είχα μέχρι 850 ευρώ ερχόταν το ανώτερο και μου ήρθε στα 1708. Τι να πούμε, παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Με το ζόρι κρατιόμαστε. Δυσκολεύει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Βεβαίως και δυσκολεύει τη βιωσιμότητα γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Και όταν τα έξοδα είναι πάρα πολλά, καταλαβαίνετε όπως όλος ο κόσμος, τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα. Έχει φτάσει 300 από 150. Δυσκολεύει η κατάσταση. Όπως το βλέπεις, όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Δυσκολεύει και να δούμε πού θα καταλήξουμε. Όπως τα πάντα πράγματα θα μας κλείσουν στο τέλος. Δεν γίνεται να δουλεύουμε για τα ρεύματα. Έχουν κλείσει 10 μονάδες. Αντί να προχωρήσουν τα ορυχεία να δουλέψει ο λιχνίτης, να φθηνίνει το ρεύμα, αυτοί μας βάζουν λίτρα αναπροσαρμογής. Δεν γίνεται τη μία φορά 1.900 ευρώ στο λογαριασμό λίτρα αναπροσαρμογής, την άλλη 1.450 και τώρα σε αυτό που θα έρθει. Δεν ξέρω και εγώ πόσο θα είναι. Δηλαδή πόσο ήταν και πόσο αυξήθηκε. Εγώ είμαι γύρω στα 200 με 2.300 πάνω από το τετράμι. Αυξήθηκε στα προηγούμενα. Τώρα σε αυτό αυξήθηκε. Κατά 2.500 ευρώ αυξήθηκε, ναι. Σαν επιχείρηση. Τώρα σε αυτό το λογαριασμό δεν ξέρω γιατί μου ήρθε το ένα. Αυτό δυσκολεύει. Είναι το μεγαλύτερο έξοδο ουσιαστικά. Όλα ανεβαίνουν. Δεν μπορεί το ηλιέλαιο το περνά 8,90 το δεκάλυτρο και πήγε 37,60. Πόσο θα πάμε του άντρε 6 ευρώ, ποιο θα το πάρει. Μπορεί να το πάρει όταν έχει στο σπίτι του μεγάλο ρεύμα.
Γιατί όλα ανέβαινε. Θα μας κάνουν να φύγουμε μετανάστες, δεν γίνεται. Αυξήθηκε, σίγουρα αυξήθηκε. Και δεν επιτρέπεται στην Πτολεμαΐδα αυτό το πράγμα εδώ να πληρώνουμε ρεύμα εμείς. Και είσαι τις μονάδες. Και πληρώνουμε τώρα ρεύμα επειδή είσαι το θέλει ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Τσίπρας δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Πόσο ήταν και πόσο έγινε δηλαδή, πόσο ήταν η αύξηση. Τριπλάσιο. 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 Τι να πληρώσουμε. Τώρα θα έρθουν και τις εφορίες, θα έρθουν και τα άλλα. Που μπορούμε να τη βγάλουμε τώρα. Το ηλεκτρικό, το ρεύμα, πώς θα πάμε. Ανέβει πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα επιδόματα που θα δώσουν. Να τα καταφέρουμε. Να τα καταφέρουμε. Έχει ο Θεός. Είστε αισιόδοξοι. Έχει ο Θεός. Να είσαι καλά. Το ηλεκτρικό, πώς θα πάμε, τα τιμολόγια. Τα ηλεκτρικά, παιδιά, έχουν ανέβει πάρα πολύ το ρεύμα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα τα αποξέλθουμε. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο έξοδο για μια επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή πιστεύω πως ναι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πιστεύω πως ναι. Έχει ξεφύγει, έχει ξεφύγει στην κυριολεξία, έχει ξεφύγει τώρα. Κοιτάξτε, καταρχάς εδώ έχουμε μία μεγάλη διάψευση από αυτό το οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας έλεγε στην αρχή για τη ΔΕΗ, την ιδιωτικοποιημένη πια ΔΕΗ και ξεπουλημένη, που για μας είναι ένα έγκλημα αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, αν θυμάστε στην αρχή της όλης αυτής της ενεργειακής κρίσης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έλεγε πως η ΔΕΗ θα βάλει πλάτη στους καταναλωτές και ότι δεν θα μοιράσει καν τα μερίσματα των μετοχών στους μετόχους της, ούτως ώστε αυτά υποτίθεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να ανασχέσουν όλες αυτές τις φοβερές και τρομερές ανατιμήσεις οι οποίες υπάρχουν. Υποτίθεται κιόλας πως ακριβώς η ΔΕΗ για αυτό το σκοπό έχει βάλει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν μειώσει, ας πούμε, τους λογαριασμούς παρά και τις ρήτρες και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες έρχεται τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ιδιωτικής βέβαια πια ΔΕΗ και τι κάνει. Μοιράζει σε μπόνους ουσιαστικά σε αυτούς τους και στο CEO και στους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα από μια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, όπου τις χαρίζει κάποιες μετοχές οι οποίες επαναγοράζονται. Και φτάνουμε σε ένα μπόνους το οποίο είναι της τάξης του 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, διπλάσιο δηλαδή και από αυτό το οποίο συζητάγαμε πριν. Και αυτό κιόλας έρχεται μετά και από τις 360.000 που είπατε κι εσείς του ετησίου μισθού, έτσι, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ και βεβαίως και μετά και τις αποκαλύψεις για τις σχετικές επαύλες και όλες αυτές τις ανοικοδομήσεις που επισυμβαίνουν μέσα στις συνθήκες αυτές, έτσι ξαναλέω, τις ακραίες και τις γνωστές. Και πάντα όλα αυτά βέβαια με τη θερμή, θα σας πω κιόλας, υποδοχή από την πλευρά της κυβέρνησης, όπου ακούσα μια κυβερνητική βουλεύτρια να λέει ότι χαλάλη του κυρίου Στάση, ακούμε τους υπόλοιπους επίσης να λένε εντάξει, δεν τα έκλεψε τα χρήματα αυτά, είναι μια ιδιωτική πλέον εταιρεία, έχουν μπόνους, έχουν κέρδη και μοιράζουν σε αυτές τις συνθήκες, μα εδώ υποτίθεται τα κέρδη αυτά θα τα εξανεμίζανε για να βάλουν πλάτη στους καταναλωτές, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Άρα εδώ πραγματικά μιλάμε για ένα σκάνδαλο, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει αφαιθεί παντελώς ανεξέλεγκτη μέσα σε συνθήκες τραγικές για την κοινωνία και την οικονομία. Και εδώ δυστυχώς θα σας πω ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα ακριβώς της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, αλλά είναι διαχρονικό ζήτημα, διότι όταν έχουμε αφήσει να ξεπουληθεί η ΔΕΗ, να ξεπουληθούν τα δίκτυα, ένα φυσικό μονοπόλιο για ένα τόσο βασικό αγαθό, να μπουν χρηματιστηριακοί όροι και όλη αυτή η αγοραία λογική, έχουμε ακριβώς αυτές τις συνέπειες και τις συνεπαγωγές, χωρίς κιόλας καν η πολιτεία πραγματικά να μπορεί να κάνει και τίποτα. Διότι πέρα από το ηθικής τάξης ζήτημα, που είναι τεράστιο φυσικά για κάτι τέτοιο, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρα της και λέει ότι πρόκειται για μια ιδιωτική εταιρεία. Οι άνθρωποι έχουν μετοχές οι οποίες είναι κερδοφόρες και το καθεξής, και άρα καλά κάνει και ανταμείβει κατά αυτόν τον τρόπο τον εαυτό της. Παρά βέβαια, ξαναλέω, το γεγονός ότι οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το ρεύμα τους μέσα σε αυτή την κατάσταση. Απλά όμως για να φρεσκάρουμε τη μνήμη όλων
Και εκεί λέω εγώ ότι υπήρξαν και ίσως αργά αντανακλαστικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα 360.000 του κυρίου Στάση δεν είναι 360.000 μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, είναι 360.000 πριν την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Η στάση της ΔΕΗ δεν είναι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η στάση της ΔΕΗ είναι από το καλοκαίρι που έκανε το λαγό με την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε συνεννόηση με τους παρόχους και αποκαλύπτουν οι πάροχοι ότι αυτοί υπέβαλαν και στη ΔΕΗ να βάλει τη ρήτρα. Εδώ σημαίνουμε ότι έχουμε πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουμε πλήρη διάψευση, τόσα μας έλεγε ο κ. Χατζηδάκης. Θα θυσιάσω τη Δυτική Μακεδονία, θα κλείσω τους λιγνίτες για να έχω φθηνότερο ρεύμα και θα την ιδιωτικοποιήσω την επιχείρηση. Από όπου και να το πιάσουμε, κύριε Κρυθαρίδη, έχουμε μια απόλυτη αποτυχία σε όλα τα επίπεδα. Αλλά αυτός ο λογαριασμός δυστυχώς έρχεται σε όλους εμάς τώρα. Πληρώνουμε πολύ ακριβό ρεύμα. Και σε πολλές των περιπτώσεων είναι τόσο προκλητικές οι ενέργειες που κόβουν ρεύμα σε ανθρώπους που δεν έχουν τα προστοζήν και κάποιοι έχουν και ιατρικά προβλήματα, όπως έχουμε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα. Που είναι απαραίτητο το ρεύμα για κάποιες συσκευές που έχουν στο σπίτι τους. Δεν μπορούμε να το συζητάμε καν έτσι, κύριε Καρυπίδη. Είναι αυτονόητο αυτό και δυστυχώς ξαναλέω έχουμε φτάσει ναι, το 2022 για να μιλάμε για τόσο αυτονόητα πράγματα. Και έχετε δίκιο σε αυτό ότι πράγματι πολλά από αυτά τα ζητήματα έχουν δρομολογηθεί και από τον Σούπερμαν, τον περιβόητο της Τρόικας, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος φρόντισε και τη ΔΕΗ, όπως και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις τότε, να τις εξηγιάνει με τον τρόπο του και να τις ξεπουλήσει στη συνέχεια. Και εδώ πράγματι και από πριν μπήκαν τα διάφορα γαλάζια στελέχη, τα Golden Boys, τα οποία πέραν παχυλούς μισθούς και παχυλά μπόνους επίσης μοιράζαν στους εαυτούς τους μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ακόμα και πριν σκάσει μεγάλη ακριβώς έτσι αυτή η ενεργειακή κρίση. Αλλά το ζήτημα, ξαναλέω, παραμένει το γεγονός ότι αντιλαμβανόμαστε και βάζουμε σε αυτά τα αγαθά, τα πολύ βασικά, όλη αυτή τη λογική την αγοραία. Διότι είναι δεδομένο ότι προφανώς και ο ιδιώτης παραγωγός, η CDC σήμερα πια έτσι στη ΔΕΗ και οι ιδιώτες πάροχοι όλοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για το αν έχουν οι καταναλωτές σε πάση περιπτώσει πρόσβαση σε ένα φθηνό ρεύμα, ενδιαφέρονται για τα κέρδη τους, τις μετοχές τους, τα μερίσματά, τα μπόνους τους και όλα αυτά τα οποία βλέπουν. Ναι. Άρα εδώ για μας θα έπρεπε να υπάρξει κρατική παρέμβαση και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει επανεκτικοποίηση της ΔΕΗ και των δικτύων της ενέργειας. Ευχάριστη στιγμή. Λειτουργεί ένα μηχάνημα το οποίο είχαμε να το δούμε χρόνια. Θα έλεγα από την πρώτη στιγμή που το αγόρασε ο Δήμος, ποτέ δεν δούλεψε. Τώρα είμαστε σε μια ευχάριστη στιγμή. Εδώ και πολύ, 2,5 σχεδόν χρόνια, που έχει αναλάβει την Δημαρχία ο Παναγιώτης ο Πλακητάς, ο Δήμαρχος, και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Στην πρώτη εκτελεστική που συναντηθήκαμε όλοι μαζί, συμφωνήσαμε ότι έχει πάρα πολλά παροπλισμένα μηχανήματα που πρέπει να λειτουργήσουν. Ο στόχος μας ήταν, όπως και το μηχάνημα ο εμπουλωτής λακκουβών, όπως και κάποια τρίκυκλα, όπως και κάποια τραχτεράκια, τα οποία
σιγά σιγά με πολλές δυσκολίες, γιατί μην ξεχνάμε τώρα ανοίγει η αγορά για όλα, είχαμε πολλά προβλήματα, τα ξεπερνάμε, θα τα ξεπεράσουμε ακόμα περισσότερο, προσπαθούμε για την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό το μηχάνημα εύκολα μπορεί να κάνει τις μικροεπεμβάσεις, δηλαδή να κλείσει κάποιες μικρές τρύπες. Ναι. Με δικά του ουσιαστικά μέσα ο Δήμος. Ναι, είναι το γαλάκτωμα, που προμηθεύει το Δήμος και το χαλίκι το ψηλό, το οποίο αυτά τα δύο υλικά, το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο να ζεσταίνει το γαλάκτωμα μέχρι 50-60 βαθμούς, από εκεί και πέρα μόλις στεγνώνει γίνεται κανονικά όπως είναι η πίσα. Η διαφορά όμως με αυτό το μηχάνημα είναι, που μπορεί πάρα πολλοί κόσμος να μπερδεύεται, είναι για λακκούβες. Δεν είναι για ατομές μεγάλες που σκάβει the up ή the tip και χρειάζεται μια εργολαβία διαφορετική. Είναι για καθαρά λακκούβες και κάποιοι μπορεί να το δουν και να πούνε έχει μεγάλες τομές, πρέπει να τις κλείσουμε. Τα κλειστούν και αυτά, είναι στο πρόγραμμα, προσπαθούμε για την καθημερινότητα και την καλή λειτουργία του Δήμου Ιορδαίας. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος χειρόδελμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας υποδέχομαι, σας υποδεχόμαστε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να ακούσω τα μηνύματα τα οποία φέρνετε από τους μικρούς ορεινούς μας δήμους. Βέβαια, σας αποκαλούμε μικρούς λόγω μεγέθους και πληθυσμού, αλλά είστε πάρα πολύ μεγάλοι, αν σκεφτεί κανείς την σημασία σας στην κοινωνική συνοχή και φυσικά στην αναζωογόνηση της περιφέρειας. Πριν εκλεγώ Πρωθυπουργός, είχα διατυπώσει την άποψη ότι η χώρα μας πρέπει να έχει μία στρατηγική για την ορεινή Ήπεθρο, η οποία φυσικά θα εδράζεται και θα έχει κύριο πυλώνα συνεργασίας τους εκπροσώπους των ορεινών μας δήμων. Και ο σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι περισσότερο να ακούσω τους δικούς σας προβληματισμούς, τις δικές σας ανησυχίες. Γι' αυτό και έχουμε εδώ πέρα μια σημαντική εκπροσώπηση από το Υπουργικό Συμβούλιο και να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε μια πορεία μιας πιο σταθερής συνεργασίας, η οποία θα μπορέσει να μετατρέψει ενδεχόμενα μειονεκτήματα της ορεινής Ελλάδος σε συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Θα έχει την ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσει και ο Στέλιος Οπέτσας και να σας παρουσιάσει σε μεγαλύτερη ανάλυση τα έργα τα οποία δρομολογούνται. Προφανώς ο καθένας από εσάς γνωρίζει τα δικά του, αλλά ίσως δεν γνωρίζετε όλη την έκταση των έργων που δρομολογούνται στην ορεινή Ελλάδα μέσα από το πρόγραμμα
Τρίτσης. Είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, όπως τουλάχιστον είχα την ευκαιρία και εγώ να τις διατρέξω, που βελτιώνουν κρίσιμες υποδομές, δίκτυα αποχέτευσης, επεξεργασίας λιμάτων, πολλά σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας, παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την ποιότητα των σχολείων μας, αθλητικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές, επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την αλληλεγγύη, ίδρυση κοινωνικών παντοπολίων. Είδαμε πολύ ενδιαφέρον, αρκετοί από τους Δήμους που συμμετέχουν έχουν κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση, και βέβαια μια ξεχωριστή φροντίδα για τον τουρισμό μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επόμενη πρόκληση και η επόμενη μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας είναι ο ορεινός τουρισμός, η επέκταση της τουριστικής περίοδου όλου το 12μηνο. Έχουμε γωνιές της Ελλάδος που όσοι τις γνωρίζουν μένουν άφωνοι και θέλουν όλοι να επιστρέφουν. Πολλοί Δήμοι που συμμετέχουν σήμερα στη συνάντησή μας έχουν κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου όμως να αναπτύξουμε οργανωμένα το τουριστικό μας προϊόν και να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον, κάτι το οποίο είναι πια απαράβατος όρος για οποιαδήποτε βιώσιμη αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία και καλύτερος συντονισμός. Πιστεύω ότι αναγνωρίζουμε τις οργανωτικές και διοικητικές δυσκολίες των μικρών ορεινών δήμων. Και θέλω από καρδιάς να σας συγχαρώ, γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολο υπό τις συνθήκες αυτές, με συχνά προβλήματα υποστελέχωσης, να διοικείτε τους Δήμους σας και να μπορείτε να ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες των δημοτών σας. Και γι' αυτό και είμαι έτοιμος να συζητήσω και παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορούμε οργανωμένα να παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες να σας είναι χρήσιμες, οριζόντια, όπως ενδεχομένως ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων προς μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με έμφαση στη διαχείριση των βιοαποβλήτων, στη διαχείριση των βλαστικών αποβλήτων, στην σωστή επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων, και σύντομα το Υπουργείο θα είναι περιβάλλοντος και ενέργειας, θα είναι έτοιμο να κάνει ανακοινώσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Σας ζητώ λοιπόν να μην περιορίσουμε τη συζήτηση αυτή μόνο στην αναζήτηση πόρων. Υπάρχουν πόροι διαθέσιμοι σημαντικοί, αλλά να σκεφτούμε πώς για αυτούς τους πόρους μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε με παραγωγικό τρόπο και να τους μετατρέψουμε σε έργα τα οποία θα είναι πολλαπλώς χρήσιμα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι μικροί ορεινοί μας δήμοι να γίνουν πραγματικοί πρωταγωνιστές της Ελλάδος που αλλάζει. Να κλείσω αυτή τη σύντομη εισήγηση και θα επανέλθω κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο τέλος, επιχειρώντας να κωδικοποιήσω τα συμπεράσματα από αυτήν την συνάντηση, επαναλαμβάνοντας πόσο πιστεύω ακράδαντα μέσα μου στην ανάγκη στήριξης της Υπαίθρου, και ως ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το βουνό, έχω και ένα ιδιαίτερο λόγο, ένα ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον να κάνω πράξεις, ιδέες και σχέδια που είχα εδώ και πολύ καιρό για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους ορεινούς δήμους. Τώρα νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα, τη διάθεση, τους πόρους, αλλά και το πλαίσιο συνεργασίας για να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες πολιτικές πράξεις.